Καλησπέρα από το λιμάνι του Πειραιά. Φεύγουμε με το Blue Galaxy για Ηράκλειο, αντί να φύγουμε με τον ίσως Ρόδο της Hellenic. Αυτό είναι το Blue Star Ferries. Ίδια εταιρεία ουσιαστικά. Η μαμά είναι η Attica Group. Λοιπόν, το άλλο καράβι με το οποίο θα ταξιδεύαμε έμεινε στο Ηράκλειο, γιατί εχθές μέχρι και σήμερα το μεσημέρι είχε απαγορευτικό απόπλου λόγω θυελλωδών ανέμων. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα για δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά, Ελπίζω να είναι και φαρμακερή που λένε. Εντάξει, κοίταξε. Μα είναι αποτελεσματική. Αποτελεσματική είναι. Έτσι το λένε φαρμακερή, έτσι λένε συνήθως. Η φορά που θα σου κάνει τα όνειρά σου πραγματικότητα. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, σου έφερα το σκαφάκι, έτσι. Και... Όχι σκαφάκι, σκαφάρα. Καλό είναι για το μέτρο, είναι σκαφάρα, είναι για τα μέτρα του. Λοιπόν, σου έφερα και τα πανιά τα παλιά. Μήπως θα χρησιμοποιήσει, αν πάνε χαμένα. Κρίμα είναι. Και ας ξεκινήσουμε να δούμε τώρα εδώ τι έχει σκοπό να κάνεις. Βασικά, να σου πω να ξεκινήσω από πίσω, μια που μας συμπρίμει. Είχε μια ιδέα ο Ηλίας, και δεν είναι άσχημη, να πιάσει ένα κρεβάτι εδώ, από εδώ μέχρι απέναντι, με ένα πιάσιμο εδώ του κρεβατιού, και ένα σύνθημα στη μέση που να το κρατάει σταθερό και να γίνει ένα μονό κρεβάτι από εδώ. Είναι φαρδί, πολύ φαρδί. Δύο μέτρα. Ναι. Απλώς θα πρέπει να είναι τόσο φαρδί εδώ, ώστε να μπορεί όταν ανοίξει το ταμπούκι μπροστά να χωρέσει να μπει μέσα. Ναι. Τα ξύλα να αποθηκεύονται, κατάλαβες. Μαζί μετά. Θα το δούμε τώρα τις διαστάσεις. Ναι. Τα μαξιλάρια είναι στο μπροστινό ταμπούκι για να δεις το υλικό, το ύφασμα κτλ. Να σε και αυτό είναι. Για να τα κάνεις, ας πούμε, ίδια. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εσύ από ό,τι έχω δει σε φωτογραφίες που μου έχει στείλει σε τέτοιο σκάφο που έχει φτιάξει. Και δεν έχει φτιάξει ένα μόνο, έχει και άλλα. Έχω φτιάξει κι άλλα, ναι. Πιάνει την τέντα εδώ. Ακριβώς. Δεν την πιάνει εδώ, εδώ, κάτω. Γιατί το συγκεκριμένο σκάφος έχει αυτό το καλό, έχει αυτή την πατούρα εδώ. Ναι, για να μπορεί να περνά πλέον πρίμα, έτσι. Ναι, μπορεί να περάσει περιμετρικά το σκάφος και είναι κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Βέβαια, τη δυνατότητα αυτή την δίνει ο πολυεστέρας που έχει εδώ πέρα. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό που έχει βάλει εδώ ο Καράς είναι πολύ ωραίο. Έχουμε δυνατότητα. Αυτό εδώ πέρα πρώτα απ' όλα το πράγμα, τι υλικά βάζει εδώ πέρα και τα περνά. Είναι αυτά τα μπουτόν. Ανοξείδωτα. Ανοξείδωτα, εννοείται, πάντα ανοξείδωτα. Με τη θάλασσα δεν έχουν θέμα, έτσι. Όχι. Στο σκάφο δεν χρησιμοποιεί κάτι άλλο εκτό από ανοξείδωτο. Όχι. Είναι εγκληματικό. Ναι, εννοείται. Εδώ, το κακό με τα ανοξείδωτα είναι ότι υπάρχουν ποιότητες και ποιότητες. Δηλαδή βλέπει κάποια ανοξείδωτα του εξωτερικού τα οποία δεν παθαίνουν τίποτα. Ναι. Και βλέπει κάποια ανοξείδωτα που έρχονται εδώ. Από την Κίνα συνήθως. Ναι, και τα βάζεις και ξέρω σε ένα χρόνο έχουν τρέξει σκουριές και ιστορίες που κανονικά δεν θα έπρεπε. Ναι. Το ανοξείδωτο πρέπει να είναι ανοξείδωτο.
Λοιπόν, άρα θα κάνεις λοιπόν εσύ μια πλωριά. Θα φτιάξουμε μια τέντα πλεύσης μπροστά. Τέντα πλεύσης. Ναι, για να μπορείς να ταξιδεύεις χωρίς να έχεις και σπρέι και κρύο. Και... Γιατί θα πας βόρεια, δεν θα πας Μεσόγειο. Ναι. Να γλιτώνεις και το κρύο. Να μπορείς να κοιμάσαι και από κάτω. Εννοείται. Να έχεις τα πράγματά σου να μην βρέχονται. Επίσης θα φτιάξουμε μια τέντα από πάνω ήλιου. Όχι τόσο πολύ για τον ήλιο, αλλά και για τη βροχή. Σε με παμπρίζ πλαστικό. Με παμπρίζ μπροστά για να κλείνει το. Ξέρετε, δεν το πολυγόνευω αυτό το πράγμα με τα φωσκωτά. Ήθελα πάντα να είμαι ανοιχτό. Και αν τυχόν είχε. Θα στο φτιάξω, θα το έχει. Το ξέρω, ήταν ωραίο. Το και ξέρω. Στη βροχή θα το βάλει. Έχει αντιστάσει στον αέρα, αυτό θέλω να πω. Αυτό πολύ. Να σε έχει αντίσταση στον αέρα, θα γλιτώσει τη βροχή. Λοιπόν, θα με θυμηθεί τότε. Ξέρετε, βάζαμε εμεί. Νησεράδα και κράνο τρεφίλ. Τέλο. Σαν να σα μοτοσυκλέτα. Εντάξει, θα τα βάζαμε πότε. Ειδικά με ένα καλοκαίρι, εντάξει. Σε ποια ηλικία τα βάζαμε. Σε ποια ηλικία. Σε 72 τα βάζω ακόμα εγώ. Καλά. Τι καλά, εσύ καβαλά μηχανή. Πρέπει να προσέχουμε τώρα. Καβαλά μηχανή, ρε φίλε, με χειμώνα. Μεγαλώνουμε και πρέπει να προσέχουμε. Δεν πάρει, σε μεγαλώνουμε, αλλά δεν γερνάμε. Δεν κερνάει το μυαλό. Το σώμα γερνάει. Ναι, ναι. Εγώ στο μυαλό, μια σποτέ μου και 25. Α, πω τώρα, αυτό το πράγμα που θα μπει το πίσω θα μαζεύει βασικά. Ναι. Πού θα μαζεύει. Πού θα μαζεύει. Θα το δούμε μαζί. Μπορεί με μια αντιρρήτα ή να πέφτει πάνω στο μικρό ρολμπάρ που έχει εκεί πέρα, να του πάει πάνω. Ναι. Ή μπορούμε να του κάνουμε κάποια άλλα πατέντα που να πέφτει πιο μπροστά. Θα το δούμε. Θα το μελετήσω λιγάκι να δω ναι. Τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Βασικά θα μου πεις εσύ ποιες είναι. Ουσιαστικά θα το έχουμε κλειστό το σκάφος το βράδυ για να κοιμηθούμε, αυτό εννοείται. Ακριβώς, ναι. Γιατί αν έχουμε μόνο την μπροστινή ναι. Και έχει κρύο, από εδώ ναι. Πέρα από το πλάι θα περνάει το κρύο και θα μας πυρουνιάζει. Έχω σκεφτεί μια πατεντούλα, όλα αυτά θα σα σχεδιάσω να τα ναι. Δεις. Το έχω λίγο με το σχέδιο. Θα σα σχεδιάσω να τα δεις, να ξέρεις ακριβώς τι θα γίνει. Σου έχω εμπιστοσύνη, δεν έχω πρόβλημα. Έχω στο γιατί, μυαλό. Γιατί σου έχω εμπιστοσύνη. Πέρα από το ότι είσαι καλό παιδί, καλό μάστορα, είσαι και τη θάλασσα. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που είναι στη θάλασσα ξέρει τι να κάνει. Ακριβώς, πού πας. Ναι, θα το έλεγα και εγώ αυτό ότι όταν κάνει ένα επάγγελμα, θα πρέπει να ασχολείσαι με το επάγγελμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να ασχολείσαι τώρα με τη θάλασσα και να μην έχει μπει ποτέ σου μέσα σε βάρκα. Γιατί υπάρχουν. Το ξέρει ότι υπάρχουν κατασκευαστέ σκαφών που δεν έχουν μπει, δεν μπαίνουν στη θάλασσα. Πώς το ξέρω. Υπάρχουν μηχανικοί οι οποίοι δεν έχουν μπει ποτέ. Και όταν μπαίνουν μέσα σε ένα σκάφος να πάνε να δουν τι ζημιά έχει το σκάφος, βγάζουν τα ντέρα τους. Αυτά είναι. Από το κούνημα και τη ζαλάδα και αυτά. Αυτά. Τώρα θα μου πεις εντάξει, αυτό είναι θέμα υγείας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν είσαι εξοικειωμένος, αν έχεις μπει πολλές φορές, αποκτάς, το συνηθίζεις, δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ασχολείσαι με το αντικείμενο που κάνεις για να ξέρεις εκ των έσω. Ναι, που πονάει και πρέπει να κάνω. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, επειδή ασχολιόμουν πρώτα ήμουν χρήστης, ας πούμε, του φουσκωτού, του σκάφους γενικότερα της βάρκας και ήξερα που πονάει, είναι ένα σημείο, ας πούμε, το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ίσως να είναι και αυτό που έχει κάνει τη διαφορά σε σχέση με κάποιους άλλους. Που... Κάτι θέλεις να πεις όμως προηγουμένως και πήγε αλλού κουβέντα. Ναι. Είπες κάτι έχεις στο μυαλό μου. Τι έχεις στο μυαλό σου. Ναι, έχω... Μια κατασκευή, που, μια πατέντα πάλι που είναι δικιά μου, την κάνω εγώ. Με ένα σαν παμπρίζ κάτι, ναι. Ένα σωλήνα παμπρίζ, θα στο σχεδιάσω, θα το δεις αυτό, πριν το κάνω δηλαδή, για να έχω και την έγκρισή σου. Και να έχει ένα μικρό τεντάκι από πάνω, το οποίο δεν θα χρειάζεται να κλείσει από τη μια. Και δεύτερον, πάνω σε αυτό θα μπορούσε να στηρίξει τα πλαϊνά που θα κατέβουν κάτω. Εσύ τώρα μιλάς κάτι σαν μπίμινη δηλαδή. Ναι, σαν μπίμινη, αλλά. Αλλά πάνινο. Αλλά ναι, πάνινο εννοείται. Και πατενταδόρικο, ας πούμε, έτσι. Για να το δούμε. Θα σου σχεδιάσω. Εγώ βασικά τι δεν θέλω. Δεν θέλω να κουβαλάω πράγματα που είναι ογκώδη, ναι. Μεγάλα και βαριά σε ένα σκαφάκι που είναι 5 μέτρα. Εννοείται και που θα μας φιλοξενεί, ναι, και που θα τρώμε ογκώδη, μέσα. Θα είναι αλουμινένιο καταρχήν. Ναι, ναι. Έτσι δεν θα έχει βάρος. Θα είναι σταθερό, γερό. Και θεωρώ ότι θα σε βολέψει στο 100%. Και κάτι άλλο που πρέπει να δούμε. Κάτσε να έρθω από εκεί πιο καλά. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Και κάτι άλλο που θέλω να δω, Γιώργο, mm-hmm. Είναι όταν κάθομαι και οδηγώ το σκάφος εδώ, όταν είμαι καθιστός ή μη καθιστός μάλλον, να βλέπω με το μάτι μου πάνω από το παρμπρίζ, πάνω από το ρολμπάρ. Να μην είναι πολύ ψηλή η τέντα, δηλαδή, και μενό. Αυτό θα την κάνουμε χαμηλή για να μπορεί να βλέπεις. Ακριβώς. Ναι, γιατί θυμάμαι στο 6-20 που κάναμε πρόπερση πότε ήτανε, ήταν ψηλή λιγάκι, έκανε ένα πράγμα. Γιατί το κάθισμά σου ήταν διαφορετικό, ήταν ψωμιέρα. Εσύ με μένα έχεις περίπου το ίδιο ύψος, λίγο πιο κοντός είσαι. Ναι. Θα το καταλάβεις όμως άμα δω. Τι ύψος έχεις.
1,80 πες. Τόσο είμαι και εγώ, 1,80. Εντάξει, ήμουν 1,84, αλλά μπήκα. 1,83 ήμουν εγώ, έχω μπει 3 πόντες. Εγώ μπήκα 4, γιατί πιο μεγάλο από εσένα. Πήγα να βγάλω τα αυτοκίνητα και λέει, είσαι σε λέει 1,79 μάλιστα μου λέει. Α, λέω σίγουρο, ήμουν 1,84. Ακόμα πες, γιατί με κλέβει. Λοιπόν, ναι, θα τον δω να μπορεί να ταξιδεύει καταρχήν όταν κάθεσαι. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει. Πότε έρχεται το κύμα στην πλώρη σου, να ξέρεις πότε θα κόψεις. Να βλέπεις ξύλα, σακούλες, ξέρω εγώ. Όχι, πάντα όλα. Πρέπει να βλέπεις. Δεν γίνεται να μην βλέπεις. Έτσι, έτσι. Αν δεν βλέπεις, είτε τα πνεύσεις, για μένα είναι άχρηστη. Αν δεν βλέπεις μπροστά σου. Έτσι, ακριβώς. Είναι, δηλαδή, σου δυσκολεύει τη ζωή. Δεν... Ακριβώς. Υπάρχει τρόπος όταν λείπουμε από το σκάφος και δεν είναι σκεπασμένο όλο, να είναι τουλάχιστον σκεπασμένη η κονσόλα, για να μην φαίνεται. Αυτά που έχει πάνω και να μην δίνει στον άλλον την. Εδώ που τελειώνει τα πλεύση, μπαίνει ένα πανί, σαν πόρτα ουσιαστικά φαντάστο, που πάει απέναντι και όλη τη μονιέρα μπαίνει μέσα. Α, δηλαδή, κατάλαβα. Okay. Το κλείνει και δεν βλέπει κανεί ούτε όργανα ούτε τίποτα. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Εντάξει, εμεί θα πήγουμε να πάω στο καλογεράκι, θα γυρίσω κάποια στιγμή το απόγευμα. Εσύ που θα είσαι. Το απόγευμα στο μαγαζί που άλλο. Στο άλλο. Θα μου δώσει διεύθυνση να έρθω εκεί και να μου δείξει αυτό που λες τα σχέδια. Ναι. Να τα δούμε. Εδώ είναι ο χώρος που έχω το πάρκινγκ που βάζω τη βάρκα μου μέσα και δουλεύω και κάποιες κάφες μου. Τέλεια. Πολύ ωραία. Ναι, θα σου έχω έτοιμο το βράδυ, το απόγευμα, δηλαδή το σχέδιο, στο σχέδιο να το δεις, να το δείξουμε και στους φίλους. Ωραία, οκ. Okay. Τι σκοπό έχουμε να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Και θα τα πούμε τότε. Έγινε. Λοιπόν. Λεπτομέρειες. Για προς το παρόν. Okay. Σε επανειδή το απόγευμα. Εντάξει.